Τι γίνεται, νομίζω ότι είσαι στο ίδιο σημείο εδώ και 15-20 λεπτά. Και εδώ θα μένω για την υπόλοιπη μια ώρα, θα να ερευνήσουμε λιγάκι. Ο αντίπαλος με τι κουράγιο ξαναπαίζει μπάσκετ μετά από αυτό. Μετά από αυτό και αυτό της Κωνσταντινούπολης και αυτό του Λονδίνου εννοώ. Τι να σου πω, τα συναισθήματα στον αθλητισμό είναι τέτοια που πρέπει να τα εξέλθεις. Όλοι έχουμε βιώσει τέτοιες νίκες και οι ίδιες ήττες. Και άμα θέλεις να λέγεις επαγγελματίας αθλητής και αθλητής που στοχεύει στον πρωταθλητισμό και κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να βρίσκεις τέτοιες αφορμές ουσιαστικά μετά από μια μεγάλη επιτυχία να προσβάλλεσαι και μετά από μια μεγάλη επιτυχία να είσαι άτομα δυνατότερος. Κάποτε είπε ένας μεγάλος άνδρας, αυτός εδώ πέρα, ότι είδαμε το φόβο στα μάτια του αντιπάλου. Σήμερα είδατε καθόλου το φόβο στα μάτια του αντιπάλου όταν άρχισε να γυρίζει το μάτς? Εντάξει, εγώ το πίστευα προσωπικά. Σε μια φάση είχε πάει διαφορά στου 7, 9 πόντου και τέτοιου. Υπάρχει και στον πάγκο και τη αυτό το πράγμα. Ότι αυτοί έχουν το άγχος, αυτοί μας φοβούνται, το έχουμε ξανακάνει, μπορούμε να το ξανακάνουμε. Το πιστέψαμε, εγώ προσωπικά το πίστευα συνέχεια και το κάναμε.